Your Excellency, Εξοχότατοι, κυρίες και κύριοι, είναι με μεγάλη χαρά που καλωσόρισα στην Κύπρο τον Πρόεδρο του κράτους του Ισραήλ, τον καλό μου φίλο, εξοχότατο κύριο Ισακ Χέρτσοκ. Αγαπητέ Ισακ, δεν είσαι ξένος στη χώρα μας. Το αντίθετο. Έχετε έρθει στην Κύπρο πάρα πολλές φορές για να μετρηθούν. Ωστόσο, η σημερινή επίσκεψη είναι πραγματικά ιδιαίτερη, καθώς είναι η πρώτη φορά που σας υποδέχομαι με την ιδιότητά σας ως Προέδρου του κράτους του Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, η συνάντησή μας πραγματοποιήθηκε στη σκιά των δραματικών γεγονότων στην Ουκρανία και όπως ήταν αναμενόμενο, ένα μεγάλο μέρος των συζητήσεών μας αφιερώθηκε σε όσα βλέπουμε να εκτελήσονται στην Ουκρανία. Πρέπει να πω ότι ως Κύπροι σχετιζόμαστε πολύ στενά με τα δεινά του Ουκρανικού λαού. Εμείς ήδη έχουμε πέσει θύματα και υποφέρουμε ακόμα από τις τραγικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974. Ως εκ τούτου, είναι αυτονόητο ότι ενώσαμε τη φωνή μας με τη φωνή των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής στην καταδίκη της ρωσικής εισβολής και στη λήψη μέτρων για να βοηθήσουμε τον Ουκρανικό λαό σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Συμφωνούμε και οι δύο, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι η τρέχουσα κρίση θα έχει σοβαρές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και οι δύο συμφωνούμε ότι μπορεί να επιληθεί μόνο με διάλογο και διπλωματικά μέσα. Αγαπητοί φίλοι, με τον Πρόεδρο Χέρτσοκ είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη διμερή μας σχέση και την προοπτική περαιτέρω ενίσχυσής της. Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνω ότι οι εξαιρετικές σχέσεις στον πολιτικό τομέα αντικατοπτρίζονται επίσης στην στιβαρή συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων επιχειρηματικών και επιστημονικών κοινοτήτων μας και ακόμη πιο σημαντικό στην αύξηση των διαπροσωπικών επαφών. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας, είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε επίσης τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την ενεργειακή μας συνεργασία. Το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις τιμές της, ενισχύει ακόμη περισσότερο το επιχείρημα και την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται διαφοροποιημένο και σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό για να εγγυηθεί την ενεργειακή της ασφάλεια. Η Κύπρος και το Ισραήλ συμμετέχουν σε έργα που ταιριάζουν πολύ καλά σε αυτόν τον λόγο. Ο αγωγός EastMed, εάν αποδειχθεί τεχνικά και οικονομικά βιώσιμος, μπορεί να παρέχει αέριο και υδρογόνο, διαφοροποιώντας έτσι τις ευρωπαϊκές διαδρομές ανεφοδιασμού και προσαρμόζοντας τις διάφορες ανάγκες της αγοράς επιπλέον. Ο ευρασιατικός αγωγός EuroAsia, με την πρακτική του σημασία και τη στρατηγική του αξία για την προώθηση της διασυνοριακής ενεργειακής συνεργασίας, έχει προσελκύσει την ισχυρή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα να εγκρίνει σημαντικό μέρος της χρηματοδότησής του. Ένα άλλο κεντρικό στοιχείο των συζητήσεών μας ήταν ένα θέμα που είναι πραγματικά παγκόσμιο, η συνεχιζόμενη κλιματική κρίση. Από αυτή την άποψη μετέφερα στον Πρόεδρο Χέρτσοκ την εκτίμησή μου για την ενεργό υποστήριξη του Ισραήλ στην πρωτοβουλία για το κλίμα της Κύπρου για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Για το σκοπό αυτό έχω ακούσει με ενδιαφέρον τις απόψεις του Πρόεδρου Χέρτσοκ σχετικά με τη σημασία της ανάληψης επίγουσας δράσης για την προώθηση αξιόπιστων συμπληρωματικών εταιρικών σχέσεων στην περιοχή μας, σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο. Κυρίες και κύριοι, με τον Πρόεδρο Χέρτσοκ ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για την πορεία προς τον τριημερή μηχανισμό συνεργασίας μας με την Ελλάδα. Έχουμε εκφράσει την ικανοποίησή μας για τον τρόπο με τον οποίο προχωρά αυτή η συνεργασία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων, στους οποίους και οι τρεις εταίροι
συγκεντρώνουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα προς το κοινό όφελος. Μια συνεργασία που βασίζεται στη κοινή μας εκτίμηση ότι οι αυξανόμενες και διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής τάξη και η δική μας περιοχή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του διαλόγου και της στήρισης του διεθνούς δικαίου. Αυτή η άποψη συμμερίζεται ευρύτερα, όπως καταδεικνύεται από την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να συμμετάσχουν σε μια εκτεταμένη μορφή του τριμερούς μας ως μορφή 3-1. Αγαπητοί φίλοι, είχα επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω τον Πρόεδρο Χέρτσοκ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλησα τις πολυάριθμες και επίμονες προσπάθειές μας συμπεριλαμβανομένων των προτινόμενων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την επανέναρξη μιας ουσιαστικής και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Δυστυχώς, αυτά ικανοποιούνται τόσο από αξιώσεις της Τουρκίας όσο και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας για μια λύση δύο κρατών που αντίκειται στην συμφωνημένη βάση της διευθέτησης και από μονομερείς και παράνομες ενέργειες επί του εδάφους και στη θάλασσα που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ. Από αυτή την άποψη θα ήθελα να εκφράσω δημόσια την ευγνωμοσύνη μου στον Πρόεδρο Χέρτσοκ για τη θέση αρχών του Ισραήλ στο κυπριακό πρόβλημα και για το προσωπικό του ενδιαφέρον και δέσμευση στις προσπάθειές μας για επανένωση της Κύπρου και του λαού της. Ταυτόχρονα, όπως είναι κατανοητό, αγαπητέ Ισαάκ, παραμένει ζωτικής σημασίας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να εργαστούν επικοδομητικά για τη δημιουργία των απαραίτητων συνθήκων για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με γνώμονα τα αποτελέσματα και εκφράζω την εκτίμησή μου που θα μεταφέρετε τα μηνύματά μας κατά τη διάρκεια της επικείμενης επίσκεψής σας στην Τουρκία. Αγαπητέ Ισαάκ, εξοχότητα. Είναι τιμή να έχουμε ένα αληθινό φίλο της Κύπρου στο ανώτατο αξίωμα του στρατηγικού μας εταίρου. Αυτό αποδεικνύει τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των λαών και των χωρών μας και ταυτόχρονα εδραιώνει τη σταθερή εξέλιξη της μελλοντικής μας σχέσης. Για άλλη μια φορά, αγαπητέ Ισαάκ, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που σας καλωσορίζω στην Κύπρο και είμαι βέβαιος ότι οι ουσιαστικές μας ανταλλαγές θα συνεχιστούν στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ αγαπητέ μου φίλε, Πρόεδρε Αναστασιάδη, και είναι μεγάλη μου χαρά που σας συναντώ και πάλι. Πριν να αναφερθώ στα διμερή θέματα, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ουκρανία. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλές τραγωδίες μπροστά στα μάτια μας που μας προκαλούν πραγματικό πόνο από την τραγωδία του λαού της Ουκρανίας και θα ήθελα να πω μια λέξη για ένα γεγονός που έχει συμβεί χθες. Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του Ισραηλινού λαού είναι σε μια περιοχή Αρκεστάν που βρίσκεται γύρω από το Κίεβο και οι Ναζί είχαν έρθει πριν το 1941 που είχαν επιτεθεί οι Ναζί που είχαμε ολοκαύτωμα και ο πρώτος βασικός χώρος που είχε γίνει αυτό ήταν στο Παγινάπ που βρίσκεται ακριβώς έξω από το Κίεβο 3 μέρες λοιπόν όπου είχαν μεταφερθεί σε αυτό το μέρος λοιπόν και είχαν απλά πυροβολήσει και σκοτώσει 33.000 Εβραίους σε αυτό το χώρο το 1941. Και αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι και εγώ είχα κάνει τα εγκαίνια ενός μουσείου που αποτελεί κομμάτι όπου δηλαδή μπορούν οι άνθρωποι δηλαδή να μπουν, να εισέλθουν σε αυτό το μουσείο και να μάθουν για την τραγωδία αυτή
και για τις τρομερές λοιπόν συνθήκες. Και στη δεκαετία του 60, Τουσένκου, το καθεστώς του Τουσένκου, είχε δημοσιεύσει ένα ποίημα για τον Μπάμπι Γιάρ που είχε ενημερώσει τον κόσμο για την τραγωδία. Και μέχρι τότε αυτό ήταν απόλυτα κρυφό. Και αυτή τη βδομάδα και είχα ένα βιβλίο που είχε υπογραφεί από τον Τουσένκο και ξαφνικά αυτός ο χώρος είχε επιτεθεί η Ρωσία και συνεχίζει λοιπόν αυτή η τραγωδία. Την τραγωδία λοιπόν την οποία βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας και πραγματικά εκφράζουμε τον πόνο μας για αυτή τη τραγωδία. Άρα ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ντροπή για τη διεθνή κοινότητα και επίσης και μου ανησυχεί βαθιά ως λαός της Ουκρανίας και εύχομαι και ευχόμαστε όλοι ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει, θα ολοκληρωθεί γρήγορα. Η κυβέρνηση της Ισραήλ έχει επιβεβαιώσει τη στήριξή της για την ακεραιότητα της Ουκρανίας και έχει ενώσει τις δυνάμεις της με τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση στα πλαίσια του ΟΕΕ και μια περαιτέρω θέση μας είναι ξεκάθαρη και πολεμούμε προκειμένου να διατηρήσουμε την ελευθερία κατά του Ιράν στην περιοχή που αυτό είναι για το συμφέρον όλων. Το Ισραήλ δουλεύει προκειμένου να βοηθήσει στην διπλωματική επίλυση του Ουκρανικού και έτοιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες της προς αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης έχουμε αποστείλει 110 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας και αυτό το βλέπουμε ως ηθική μας υποχρέωση και επίσης εξετάζουμε επιπρόσθετους τρόπους προκειμένου να υποστηρίξουμε τον Ουκρανικό λαό. Και σε ό,τι αφορά λοιπόν την επίσκεψή μου στην Κύπρο, των τελευταίους δεκαετίες, αγαπητέ Πρόεδρε, έχετε διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση των βαθιά συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών μας και να αναπτύξουμε επίσης τη συνεργασία μας με την Ελλάδα. Μαζί με τους εταίρους μας, Κύπρος, Ισραήλ και Ελλάδα αποτελούν ένα τόπο σταθερότητας στην Μέση Ανατολή και υποφελούμαστε λοιπόν από αυτούς τους δραστιούς δεσμούς. Οι σχέσεις Κύπρου και Ισραήλ είναι ένας πυλώνας για τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου και ένα κλειδί για την ευημερία της περιοχής στο μέλλον. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βλέπω ότι αυτή μας η συνεργασία αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, από τον τουρισμό μέχρι την ενέργεια, μέχρι εσωτερική ασφάλεια, ανταπόκριση σε επίγοντα περιστατικά, τεχνολογία. Και αυτή η συνεργασία δημιουργεί νέες οικονομικές ευκαιρίες για τους δύο λαούς μας και ταυτόχρονα κάνει τα σύνορά μας και τις πόλεις μας πιο ασφαλείς. Δύο αληθινοί φίλοι είναι αυτοί οι οποίοι σας βοηθάνε όταν το χρειάζεστε. Αμοιβαία λοιπόν συνεργασία και υποστήριξη δεν είναι παρά μόνο μία έκφραση της εμπιστοσύνης, της βαθιάς εμπιστοσύνης η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών μας και φρονώ ότι θα πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω προκειμένου να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στον πολιτιστικό τομέα, σε άλλους επίσης τομείς προκειμένου οι ηγέτες και από τις δύο μας χώρες να μπορέσουν να σχηματίσουν τις νέες γενιές της συνεργασίας της Κύπρου και του Ισραήλ. Και θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για τη φιλία σας και για την ηγετική σας θέση στις περιφερειακές συσκέψεις μας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Και υποστηρίζουμε στεναρά την ανάπτυξη τέτοιων φόρουμ μέσα από στρατηγικές ενέργειες και επίσης ένας εταίρος μας, όπως έχετε αναφέρει, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχουν νέες προσπάθειες ειρήνης, όπως έχετε πει, κύριε Πρόεδρε, ορθά. Και εσείς έχετε επανέλθει, μάλλον έχετε επιστρέψει από το Ντουπάι και χθες από τη Σαουδική Αραβία και ιστορική συμφωνία, η οποία δημιουργεί νέες πιθανότητες για από κοινού όπως έχουμε δει στο φόρουμ της ΠΑΦΟΥ και επίσης
Σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Πρόεδρε, έχετε αναφερθεί στο πρόβλημα στο Κυπριακό, το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Αυτό το που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι κάτι το οποίο υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε μαζί προκειμένου να διασφαλίσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Και είναι πραγματικά το δικό μου το μήνυμα, το οποίο θα δώσω στην Τουρκία την ερχόμενη εβδομάδα, διότι πιστεύω ότι στην εργασία λοιπόν όλων των λαών για την ευημερία όλων των λαών. Και μέσα από αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα πρέπει να είμαστε μαζί, να στηρίζουμε ένας τον άλλο, προκειμένου να διασφαλίσουμε λοιπόν τις ιστορικές μας σχέσεις. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε Αναστασιάδη, ξέρετε, νιώθω σαν σπίτι μου στην Κύπρο. Η οικογένειά μου, οι σχέσεις της οικογένειάς μου με αυτό το πανέμορφο νησί ανάγονται πίσω σχεδόν 100 χρόνια. Σας ευχαριστώ λοιπόν για ακόμη μια φορά για το ότι έχετε κάνει για τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών μας και για την προσωπική σας φιλία, αγαπητέ Πρόεδρε, και προσμένουμε με ανυπομονησία να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για μια ειρηνική και ευημερία σχέση για την περιοχή μας και για τους δύο λαούς μας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.